έχετε εσείς την εικόνα ότι μπορεί και να μην γίνονται όλα? Αυτή την εικόνα την είχαμε πάντα, Είναι μια θολή εικόνα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Εμείς ξέρουμε ότι έχουν δοθεί εκατομμύρια τεστ και ευελπιστούμε ότι με υπευθυνότητα οι δικαιούχοι τα κάνουν τα τεστ και τα δηλώνουν όπως πρέπει. Πάντα είχαμε ψιθύρους και φωνές ότι μπορεί να υπάρχουν περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι δεν τα δηλώναμε, αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί κανείς να το γνωρίζει, ούτε να το μετρήσει, ούτε να το παρακολουθήσει. Δεν είναι τωρινό δηλαδή το φαινόμενο. Και πάντως δεν μπορεί κανείς να το ελέγξει, έτσι. Πώς θα το ελέγξει? Αυτό δεν ελέγχεται με κανένα τρόπο. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι κάνεις. Ναι, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει τι κάνει σπίτι του, αλλά εγώ τουλάχιστον μπορώ να σας μεταφέρω από το δικό μου φαρμακείο, που είναι φαρμακείο γειτονιάς, αλλά και από συναδέλφους που ξέρω, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν το διακινδυνεύει να κάνει κάτι το οποίο μπορεί να θέσει κίνδυνο αυτόν ή τους γύρω του. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και μεμονωμένα περιστατικά που θα το κάνουν, αλλά γενικά διακρίνω μια σχετικά αυξημένη υπευθυνότητα του κόσμου. Δεν υπάρχει κάποιο να έχει. Πάντω, οι γειτονείς διαμαρτύρονται για τα rapid και για το κόστος. Και εμείς έχουμε λάβει πολλά μηνύματα στην εκπομπή μας και για συγκεκριμένες περιοχές όπου πήγαιναν σε δημόσιες υπηρεσίες και δεν τους τα έκαναν ή είχαν συγκεκριμένο χρόνο, όπως για παράδειγμα στο Κέντρο Υγείας Ζωγράφου. Να σου πω ότι έφτιαξε αυτό, Τώρα τους δέχονται, γιατί έλεγαν χωρίς παιδίατρο, εμείς δεν κάνουμε το rapid στο παιδί. Αλλά το κόστος είναι βαρύ. Επειδή τα rapid πια είναι πολλά, τα δεκάρικα είναι πολλά, κυρία Δαγρέ, και έχει αρχίσει όλο αυτό και γίνεται επίπονο οικονομικά. Αυτό το ξέραμε από την αρχή, ότι θα είναι επίπονη όλη η διαδικασία. Κοιτάξτε, αν θέλετε τη γνώμη τη δική μας σαν φαρμακοποιία, αλλά και τη δική μου προσωπικά, κανονικά αυτό το κόστος, επειδή είναι κόστος που αφορά μια υγειονομική υπηρεσία που δεν μπορεί κανείς να την αποφύγει, πρέπει να την κάνει, είναι ανάγκης, κανονικά θα έπρεπε τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος του να την καλύπτει η πολιτεία και όχι ο πολίτης από την τσέπη του. Υπήρχε βέβαια μια σκοπιμότητα παλαιότερα με τα rapid test πριν μερικούς μήνες, ότι αυτά είχαν ένα κόστος ώστε να αποθαρρύνουν όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να πάνε να εμβολιαστούν, γιατί θα πληρώνανε που μένουν ανεμβολίαστοι και έτσι θα εμβολιάζονταν. Τώρα όμως, όταν υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες ο άλλος, ακόμα και όταν είναι εμβολιασμένος, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, όπως παράδειγμα είναι τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε μια τάξη με κρούσμα, εκεί πέρα σίγουρα αυξάνεται το κόστος. Βέβαια, υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει εναλλακτική με μια βεβαίωση από τον διευθυντή, τα παιδιά εκείνα που βρίσκονται σε μια τάξη με κρούσμα να πάνε σε κάποια δομή του ΕΟΔΗ. Αλλά όπως ξέρετε, οι δομές του ΕΟΔΗ σίγουρα κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι και με υπερβάλλοντα ζήλο, αλλά είναι λίγες για να μπορέσουν να καλύψουν ένα τόσο μεγάλο όγκο ανθρώπων που είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν κανονικά σύντουσε πλέον μαθές. Οπότε θα υπάρχει μια ταλαιπωρία εκεί πέρα. Και λογικό είναι οι γονείς να μην επιλέγουν να πηγαίνουν στις ουρές με τα παιδάκια τους να στείνονται. Αυτό. Αλλά απ' την άλλη, το κόστος είναι βαρύ. Ναι, μα φυσικά και είναι βαρύ. Όταν μιλάμε τώρα για 10 ευρώ το τεστ και ο άλλος πρέπει να κάνει 4, 5 ή 6, γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει στην ουρά να περιμένει. Ακριβώς. Διότι μπορεί να νοσήσει ή τώρα που κάνει. Θυμίζω ότι τα ανεμβολία στα παιδιά, για παράδειγμα, στο σχολείο, εάν βρεθεί θετικό κρούσμα, πρέπει να κάνουν 3 rapid test την εβδομάδα. Έτσι, ναι, και τα ανεμβολίαστα είναι όλα τα παιδιά κάτω από 12 χρονών, γιατί έτσι και λέω κανένας δεν εμβολιάζεται κάτω από 12. Οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα. Σας είπα, η μόνη λύση κατά τη γνώμη μας θα ήταν όλα αυτά. Εμείς έχουμε παράπονα από κόσμο. Τι σας δηλαδή λένε? Αυτό που με ρωτήσατε πριν, που είπατε, εάν ο κόσμος δυσανασχεθεί για το κόστος. Ναι, υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει εντάξει, εγώ έχω εμβολιαστεί, αλλά πρέπει να κάνω όμως κάποια τεστ, γιατί, όπως το λένε, το παιδί μου, ξέρω εγώ, έχει πρόβλημα, βρέθηκε ένα παιδάκι άλλο θετικό στην τάξη του κλπ. Δεν μπορώ να πηγαίνω στο νέο. Δεν είναι τόσο εύκολο για μένα να πηγαίνω να έχω 7 χρονών παιδί και να πάω να αστείνομαι 5 ώρες, ας πούμε, ή 3 ώρες.